όσα μου έχει λείψει, ρε! Βρε, καλώς τα μάτια μας τα δυο! Τι έχουμε εδώ, τι σας έχω εδώ! Πόσο καιρό έχεις να βγεις έξω, βρε! Πόσο καιρό έχουν να σε δουνε τα παιδιά! Είσαι καλά! Σε έχουν επιθυμήσει, βρε! Το ξέρεις! Θα μας κάνεις μια ωραία βολτίτσα τώρα, που έχουν καιρό να σε δούνε. Θα μας πας έτσι λίγο τώρα, που σε έχω πεθυμίσει κι εγώ. Πού είστε ρε μάγκες, τι κάνετε? Πόσο καιρό έχουμε να δούμε το εξτάκι? Έχετε δίκιο που παραπονιέστε, έχω πάρα μα πάρα πολύ καιρό να βγάλω βίντεο με το XT. Αλλά δεν είναι ότι δεν βγάζω βίντεο. Δεν είναι ότι δεν θέλω να βγάλω βίντεο με το XT. Σκεφτείτε από την ημέρα που μπήκα μέσα στο στρατό, εδώ και 9 μήνες, έχει βγει μετρημένες στα δάχτυλα 3 φορές. 3 φορές έχει βγει βόλτα. Και αυτό γίνεται γιατί έχω πραγματικά πολύ πιεσμένο χρόνο. Βασικά δεν έχω καθόλου χρόνο. Ο χρόνος που βγαίνει από τα βίντεο είναι χρόνος ύπνου. Κόβω από εκεί πέρα γιατί θέλω να ανεβάζω βίντεο. Και δεν το οδηγάω γιατί προσπαθώ να αξιοποιήσω στο έπακρο την ευκαιρία που έχω αυτή τη στιγμή να οδηγήσω τα καινούργια μηχανάκια της Yamaha και να σας τα δείξω και εσάς. Τι έπαθες ρε, γιατί σβήνεις? Πάμε για DPS. Και με τέτοια και με εκείνα έφτασε Αύγουστος. Πότε έφτασε Αύγουστος ρε μάγκες? Εσείς ζήσετε όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια? Γράψτε μου στα σχόλια τουλάχιστον άμα περνάτε εσείς καλά, να γουστάρω μαζί σας ρε παιδί μου. Από ό,τι βλέπω από τα μαυρίσματά σας, μάλλον καλά περνάτε. Πόσο μου έχει λείψει η σουζάρα σου ρε εξτάρα μου! Πόσο μου έχει λείψει ρε! Πόσο μου έχει λείψει αυτό το πράγμα! Όσο καλά και τέλεια να είναι τα καινούργια μηχανάκια, όσες τεχνολογίες και να έχουν πάνω τους, όσο και να εντυπωσιαζόμαστε, σαν το δικό μας το μηχανάκι δεν είναι. Δεν είναι ρε φίλε! Πόσο μάλλον σαν την εξτάρα μου! Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο εδώ πέρα από την κάμερα του μετάξει. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Μα αφήνει να ανέβω στον ημιτό. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε προς τον ημιτό. Να πάρω κι εγώ έτσι λίγο αέρα γιατί έχω πήξει πραγματικά. Εδώ και 9 μήνες που έχω μπει μέσα, κοιμάμαι 4 με 5 ώρες μέσο όρο. Έχω φτάσει στα όρια μου, αλλά πραγματικά τελειώνει. Και μετά, ποιος μας πιάνει? Ο λόγος που άνοιξε αυτό το βίντεο είναι γιατί ήθελα να οδηγήσω πάρα πολύ το εξτάκι, μου είχε λείψει πάρα πολύ. Και επειδή από ό,τι έχω καταλάβει έχει λείψει και εσάς, λέω, ευκαιρία είναι. Επίσης όμως θέλω να σας ενημερώσω ότι για αυτόν τον μήνα θα κάνω ένα pause, θα κάτσω να μαζέψω δυνάμεις και να προσπαθήσω από τέλος Αυγούστου να μπούμε κανονικά σε ένα πρόγραμμα όπως ήμασταν πριν μπω στο στρατό. Τώρα, μιας και οι περισσότεροι από εσάς είσαστε διακοπές, θα κάτσω να κάνω μια προεργασία, να φτιάξω λίγο το πρόγραμμα, να ψηλοετοιμάσω μερικά βίντεο, ώστε με την καινούργια σεζόν να προσπαθήσω να ανεβάζω κάθε Σάββατο βίντεο όπως παλιά. Το πρωινό μας καφεδάκι. Εκτός όμως το ότι θέλω να μαζέψω δυνάμεις και να κάνω αυτή την προεργασία ώστε να είμαι λίγο πιο μπροστά, γιατί ακόμα είμαι μέσα στο στρατό και ακόμα ισχύει το ίδιο πρόγραμμα και ακόμα είμαι full πιεσμένος, ετοιμάζω κάτι πολύ δυνατό για τις 100.000 δρομητές. Μάλλον είμαι πολύ κοντά ένα τσικ για να κάνω κάτι τεράστιο που δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο και πραγματικά έχει πάρα μα πάρα πολύ τρέξιμο, αλλά πιστεύω θα μας ανταμείψει και εμένα αλλά και εσάς. Επίσης για εσάς που δεν το γνωρίζετε και με ρωτάτε σε κάθε βίντεο πώς γίνεται να έχεις μουσια και να είσαι στρατό, να σας ενημερώσω ότι στο πολεμικό ναυτικό μπορείς να έχεις μουσια,
αρκεί να είναι περιποιημένα. Και αντί για 9 μήνες, κάνεις 12. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα δεν έχω τελειώσει τη θητεία μου. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα, ρε μάγκες, εδώ πέρα έχει νυχτώσει τελείως. Όρος έχει να κάνει με την καινούργια σειρά βίντεο που ξεκινήσαμε με τον Κατσαντώνη, με τις χρονομετρήσεις δηλαδή. Αν και προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται, ώστε να μην υπάρχει διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων, μερικοί από εσάς και δικαίως κιόλας γράψατε ότι τόσο μικρές διαφορές και εκατοστά δευτερολέπτου δεν μπορείς να μετρήσεις με το χέρι, δεν μπορείς να το κάνεις χειροκίνητα και με χρονόμετρο χειρός. Οπότε έχουμε ξεκινήσει ήδη με έναν φίλο μου, δηλαδή πιο πολύ ο φίλος μου, γιατί εγώ δεν έχω καθόλου χρόνο, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με Arduino, το οποίο θα ξεκινάει τη χρονομέτρηση από τη στιγμή που θα ξεκινάει η μπροστινή ρόδα να κινείται και θα σταματάει με το που περάσει η μπροστινή ρόδα πάλι τον τερματισμό. Άρε, εξτάρα μου, πού μας έφερες, βρε αγάπη. Ελπίζω να καταφέρουμε και να το κάνουμε, ή μάλλον ελπίζω να βρούμε τον χρόνο ώστε να βγει έτσι όπως πρέπει αυτό που σχεδιάζουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς θα το ξανακάνουμε χειροκίνητα, αλλά με μεγαλύτερη οργάνωση. Τώρα μερικοί μου είχατε γράψει μήπως το κάναμε και με κάμερα, δηλαδή να το κοιτάξουμε μετά στο μοντάζ. Αλλά ρε μάγκες, άμα δεν έχει εκείνη την ώρα την καζούρα και πόσο έκανες και πόσο έκανα και όχι εγώ είμαι πιο γρήγορος, όχι αυτός είναι πιο γρήγορος, δεν έχει νόημα ρε μάγκες. Δηλαδή τι, να πάμε να τρέξουμε απλά, να είμαστε μουγκοθόδωροι και μετά να πάω να δω τι χρόνο έκανε το κάθε μηχανάκι στο μοντάζ? Νομίζω δεν είναι ωραίο και δεν θα σας αρέσει και εσάς. Βέβαια, αν κάποιος από εσάς έχει κάτι να μας προτείνει, ή μάλλον έχει κάτι έτοιμο, να έχει έτοιμο να μας πει, να ορίστε, πάρε αυτό, βάλε αυτό στην εκκίνηση, βάλε αυτό στον τερματισμό και θα σου μετράει το χρόνο. Τότε, αν έχει κάτι τέτοιο, θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, είτε μέσω Instagram. Καλύτερα μέσω Instagram και να βρούμε την άκρη. Αλλιώς, μην μου γράφετε στα σχόλια κάνε εκείνο και φτιάξε εκείνο και κάνε το άλλο. Ή ακόμα αν ξέρετε κάτι το οποίο μπορώ να το αγοράσω έτοιμο και να το βάλω να δουλέψει. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ και θα μας γλίτωνε από πάρα πολύ χρόνο ώστε να φτιάξουμε αυτό που σας είπα πριν. Μια ζουζίτσα εδώ θα μας κάνει το εξτάκι. Λοιπόν, είναι η κάμερα από αριστερά και κάτι συμβαίνει και με παίρνει στα αριστερά το μηχανάκι, το πιστεύετε? Και πριν στην αρχή λέω, τι έγινε τώρα, στράβωσε το μηχανάκι μου, κάθεται σπίτι και στράβωσε. Κάθε φορά που ανοίγω βίντεο και ανεβαίνω στον ημιτό δεν καταλαβαίνω για πότε φτάνουμε εδώ πάνω ρε μάγκες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Να πάμε έτσι μια βολτίτσα με το XT που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Και εσείς και εγώ. Και να σας πω πώς θα έχει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ή μάλλον πώς ελπίζω ότι θα είναι το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ετοιμαστείτε για κάτι πολύ δυνατό για τις 100.000. Αυτό εκεί μέσα είναι το σπιτάκι που είχαμε κάνει το πρώτο βίντεο, από τα πρώτα βίντεο που έχει πάρει πάρα πολλές προβολές, που κάναμε σούζες μέσα σε ένα σπίτι. Αυτό εκεί πάνω είναι. Αυτά, η παρέα μας μεγαλώνει, προετοιμαζόμαστε για τις 100.000. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε. Και εμείς τα λέμε το Σάββατο στις 29 Αυγούστου.